όπως κάθε χρόνο το ΚΑΣ σχεδιάζει τις πολιτικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι στις μέρες του καλοκαίρι του 2022. Τα κορονοϊό του 2022 έχουμε στείλει ήδη κάλεσμα στους πολιτιστικούς συλλόγους και σε όλα τα αθλητικά σωματεία να φέρουν προτάσεις, να φέρουν ιδέες, να αρχίσει να ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο σχεδιασμός του Κορνάρι 2022. Ήδη το πρόγραμμα έχει αρκετές εκδηλώσεις. Πολλοί συλλογοί ανταποκρίθηκαν, κάποιοι άλλοι ακόμα περιμένουν κάποια τελικά για να κλείσουν και να μας ενημερώσουν. Νομίζω ότι το 2021 τα πήγαμε πολύ καλά στον πολιτισμό, ειδικά το καλοκαίρι. Υπήρχε πλήθος εκδηλώσεων, ο κόσμος μάλιστα είπε ότι δεν προλαβαίναμε να επιλέξουμε σε ποια εκδήλωση θα πάμε. Προσπαθήσαμε και πέρσι να μην πέσει κάποια εκδήλωση πάνω στην άλλη. Στήριξαμε τα χωριά και του Βόρεια Άξονα αλλά και Νότια. Να θυμίσω ότι έγινε εκδήλωση από την Δουλωτή μέχρι το Γούδουρα. Ελπίζουμε όλοι φέτος να έχουμε πανηγύρια, κάτι το οποίο έχει λείψει από όλους μας και από τους επισκέπτες μας, γιατί όπως ξέρετε καλά η Σιτία είναι το πανηγύρι, είναι το φαγητό, είναι η φύση, είναι η παραλία, είναι ο συνδυασμός όλων αυτών. Νομίζω ότι θα είμαστε τυχεροί φέτος και θα έχουμε πανηγύρια, γιατί 2 χρόνια χωρίς πανηγύρια είναι μεγάλη απώλεια. Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για τους πολιτιστικούς συλλόγους, πότε? Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχουμε αποστείλει, το όριο των ενδιαφερομένων είναι μέχρι τη 1 Απριλίου. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο διάστημα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι το κάλεσμα από αρχές του Γενάρη, οπότε είναι περίπου 2,5 μήνες. Νομίζω ότι θα έχουμε πάλι ένα πλούσιο πρόγραμμα και για αυτό το καλοκαίρι. Πλήθος εκδηλώσεων και για τους μικρούς μας φίλους. Υπάρχει σκέψη για κάποια event που έγιναν και πέρσι, όπως το 3-on-3, να πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά μέσα στο καλοκαίρι και όχι τέλος του καλοκαιριού. Να θυμίσω ότι αναβλήθηκε πέρσι η διεξαγωγή του, μετά φέρθηκε επί ουσίας λόγω των κρουσμάτων COVID που υπήρχαν και έτσι συγκρατήσαμε λίγο τα πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ενδιαφέρον και από κάποιες παραστάσεις αθηναϊκές, οι οποίες θα κάνουν την περιοδία τους στην επαρχία. Αναζητούμε τις καλύτερες προτάσεις έτσι ώστε να είναι όλοι σχεδόν ευχαριστημένοι. Γιατί ποτέ δεν μπορείτε να τους καλύψουμε όλους, προσπαθούμε για το καλύτερο έτσι ώστε να κυλήσει ένα καλοκαίρι ευχάριστο. Κύριε Ριμπερίου, πλησιάζουμε προς τις απόκριες. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχεδιασμός, αν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε? Κοιτάξτε, τις απόκριες θα θέλαμε πολύ να γίνει κάτι στην πόλη μας. Υπάρχει συνεχής επαφή με το Σύλλογο Κατασταθμαρχών Εστίας Σιτίας και με την τοπική κοινότητα Εστίας. Απλά ακόμα είμαστε εν αναμονή όλων των μέτρων που θα ισχύσουν εκείνη την περίοδο. Να θυμίσω ότι μεγάλες πόλεις όπως είναι η Πάτρα και το Ρέθυμνο έχουν ακυρώσει τις εκδηλώσεις τους όσον αφορά το κομμάτι της παρέλασης. Από εκεί και πέρα το τι θα επιτραπεί στα καταστήματα νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να το απαντήσουμε. Εμείς σαν Δήμος Σιτίας και σαν ΔΟΚΑΣ θα κοιτάξουμε αν επιτραπεί κάτι να το πραγματοποιήσουμε. Ο κύριος Αλάτσαρης έχει ήδη κάτι στα συρτάρια. Από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή των πρωτοκόλων, οφείλουμε να τα ακολουθήσουμε γιατί πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας. Αυτή η χρονιά είναι συνδεδεμένη και με τον διαγωνισμό Ελαιολάδου που στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του διαγωνισμού θα γίνουν διάφορα σε ολόκληρο το Δήμο. Μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτά? Υπάρχει κάτι έτοιμο? Είναι μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον 7ο Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου στην πόλη μας. Είναι ένα γεγονός το οποίο προσπάθησαν πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι για να έρθει στη Σιτία και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Η κυρία Αντάσα Πλακάκη, αντιπρόεδρος του Επενδυτηρίου, από την πρώτη στιγμή έτρεξε και πάλεψε και κατάφερε να έρθει ο διαγωνισμός στη Σιτία. Και την ευχαριστώ από καρδιάς. Γιατί χωρίς τη βοήθεια αυτής δεν θα είχαμε καταφέρει να έχουμε το διαγωνισμό εδώ, όπου μαζί με τον Νίκο τον Μακρινάκη, τον Νίκο τον Διαλυνά από τον ΟΑΣ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣ και κάποιους άλλους ανθρώπους της πόλης προσπάθησαν πάρα πολύ για να έρθει ο διαγωνισμός και τα κατάφεραν και ήρθε. Καλούμαστε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί 7 με 9 Απριλίου στην πόλη μας. Ήδη έχει ξεκινήσει σειρά επαφών με τους συνεταιρισμούς, καθώς και με τους τυποποιητές περιοχής και οι δύο πλευρές έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό αλλά και ήταν και πολύ ενθουσιασμένοι που η Δημοτική Αρχή τους χτύπησε την πόρτα για βοήθεια αλλά και για να ακούσουμε τις γνώμες τους, τις ιδέες τους, τις απόψεις τους όσον αφορά όχι μόνο το διαγωνισμό του Ελαιολάδου αλλά και τους προβληματισμούς τους γενικότερα για το κομμάτι
του προϊόντος που παράγουν και θέλουν να αποκτήσει την αξία και τη φήμη που όλοι θα θέλαμε. Να ακουστεί στο εξωτερικό, να ακουστεί έξω από τα όρια της Ιτίας. Μαζί με μια επιτροπή που έχει συσταθεί, αλλά και ιδέες που έρχονται από απλό κόσμο, υλοποιείται σιγά σιγά ο σχεδιασμός για τον διαγωνισμό του ελαιολάδου. Ουσιαστικά το βασικό κομμάτι σχεδιάζεται από την εταιρεία που θα πραγματοποιήσει το διαγωνισμό, ο Δήμος Ιτίας και η επιτροπή που συντονίζει όλες τις παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνες τις μέρες του διαγωνισμού, καταλήγει σιγά σιγά στο τι θα υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα στόχος είναι να ακουστεί ο διαγωνισμός και πριν από το, να ακουστεί το ελαιόλαδο και πριν από τον διαγωνισμό και η πόλη μας, αλλά και μετά τον διαγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν, πριν από τον διαγωνισμό του ελαιολάδου, μία εβδομάδα περίπου πριν, θα συμμετάσχει ο Δήμος Ιτίας στην Διεθνή Εκθέση Τουρισμού στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί 1 με 3 Απριλίου του 2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Εκεί λοιπόν, με περίπτερο Δήμος Ιτίας, θα μπορέσει να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου, τα προϊόντα, όχι μόνο το ελαιόλαδο, το γεωπάρκο μας, το γεωτουρισμό, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, ο τουρισμός στην περιοχή μας έχει πάρα πολλές επιλογές. Όπως είναι τα windsurf στον Κουρεμένο που θέλουμε πάρα πολύ όσο περνάει ο καιρός να εξελίσσονται και να αναβαθμίζονται και αν μπορούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έχουμε πάλι έναν αγώνα στην περιοχή του Κουρεμένου. Ο θρησκευτικός τουρισμός όπως είναι η Μονή Καψά και η Ιερά Μονή Τοπλού, όπου είναι δύο χαρακτηριστικά μνημεία της περιοχής. Οι πεζοπορικές διαδρομές, το φαγητό μας, ξέρετε, όλοι λένε που θα φάω, τι θα φάω και αναζητούν τα τοπικά προϊόντα και τα χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή. Νομίζω όλα αυτά θα αγκαλιαστούν στο συγκεκριμένο περίπτερο στην έκθεση και έτσι θα μπορέσουμε να διαφημίσουμε και τον τόπο μας αλλά και τον διαγωνισμό που θα ακολουθήσει της έκθεσης.